Είναι σίγουρο ότι θα εμφανιστεί αυτός που σε παρακολουθεί. Το ελπίζω. Εμφανίζεται κάθε φορά. Μακάρι. Γιατί αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Αν δεν εμφανιστεί, η Καραμανόλη θα σε συλλάβει. Θα μπορεί να μου το κάνει αυτό. Θα καταστρέψει όλα. Η οικογένειά μου, το ίδρυμα, τα όνειρα που έχω. Το ξέρω. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμη για όλα. Θα μπορείς να βοηθήσεις εσύ κάπως. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι εκεί όλη την ώρα. Σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Μόνο αυτό. Και αν γίνει κάτι και δεν εμφανιστεί αυτός. Σε παρακαλώ. Μίλησε στην Καραμανόλη. Πες την, πες ότι δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Το πιο βασικό είναι να μην μάθει κανείς για τον ταξιτζή. Έτσι και μάθουν ότι έκανες αυτό το φόνο, θα σου τους φορτώσουν όλους. Έχουμε και άλλα ονόματα από το ληξιαρχείο. Κάτι ενδιαφέρον? Τίποτε ενδιαφέρον. Μια καθαρίστρια, μια πλούσια κληρονόμος, μια τραγουδίστρια, μια δικαστικός και μια δασκάλα γαλλικών. Καμιά ζωντανή? Ούτε μια. Φέρ' το εδώ. Άραγε είναι κάποια από αυτές η γυναίκα του πορτρέτου. Ώστε την έσκησε την επιταγή. Ναι. Λέει πως έδωσε τα λεφτά για κοινωνικό σκοπό, σαν δωρεά. Και δεν τα θέλει πίσω. Και αν το ζητούσε ήδη. Και πάλι δεν θα τα δεχόταν. Το παίζει large. Λοιπόν, πάνω. Υπάρχει τρόπος να κάνουμε την Ήβη να το μισήσει. Ποιος? Πρέπει να μάθει πόσο βίαιος είναι. Είναι βίαιος. Δεν είναι απλά βίαιος, πάνω. Είναι πολεμική μηχανή. Την Εύη την αγαπάμε και οι δύο. Σωστά? Σωστά. Είσαι διατεθειμένος να μπεις σε περιπέτειες? Από τη μέρα που ήρθα στην Κύπρο, δεν κάνω άλλη δουλειά. Α, ξέχασα να σου πω. Μίλησα με τον Αντώνη. Α, και? Νομίζω ότι κάτι κατάφερε. Δηλαδή? Του εξήγησα ότι η αυτοδικία θα φέρει τη γυναίκα του πίσω, αντιθέτως θα του στερήσει τη δική του ελευθερία. Άγγελε, αυτά του τα είπα και εγώ και δεν νομίζω να με άκουσε. Απλώς εγώ του το είπα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Όπως? Αν ο σκοπός είναι να κατευθύνεις ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πιστεύουν ότι είναι δική τους επιλογή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πάντα θέλει να πιστεύει ότι αποφασίζει αυτός για τη ζωή του. Ναι. Ότι κάνει αυτό που θέλει και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Α. Αν έλεγα λοιπόν στον Αντώνη μη, τι θα κατάφερα, τι θα κέρδισα, να κάνει ακριβώς το αντίθετο από αντίδραση. Εγώ του είπα, κάντο αν θες. Αλλά να τι υπάρχει από την άλλη μεριά. Πόνος, φρίκη, μοναξιά. Και πιστεύεις ότι έπιασε αυτό? Νομίζω, ναι. Θα φανεί στην επόμενη συνάντησή μας. Πες μου, Άγγελε, το κάνεις συχνά αυτό? Ποιο? Να κατευθύνεις τους ανθρώπους, ώστε να κάνουν αυτό που θέλεις εσύ. Εξαρτάται από τι θα κερδίσω. Με μένα το κάνεις? Φυσικά. Φυσικά. Αν αυτό που θα κερδίσω είσαι εσύ ίδια, θα κάνω τα πάντα. Δεν νομίζω να μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις. Τι? Αυτό το κραγιόν. Κάνει τα χείλη σου ελκυστικά. Σχεδόν... Τι?
Δεν θέλω να πω τη λέξη. Μάλλον δεν θα σου αρέσει. Ναι, αλήθεια, τώρα που το λες και εγώ, όταν το έβαλα, μου φάνηκε λίγο υπερβολικό. Λίγο έντονο. Θα τολμούσα να πω λίγο. Πρόστιχο. Ναι. Είδες που συμφωνούμε. Συγχωρείτε να το βγάλω. Τι θέλετε να κάνω? Θα τον προκαλέσεις. Μπροστά στην ύλη, να τον φτάσεις σε τέτοιο σημείο, να σηκώσει χέρι πάνω σου. Πώς? Πού? Μέσα στο σπίτι δεν το έκανε ποτέ. Δεν θα χαλούσε ποτέ την εικόνα του μπροστά στην ελπίδα. Ναι. Σωστό. Απόψε έχει ραντεβού με την Ήβη στο ίδρυμα. Θα πας εκεί. Ωραία. Και πώς να τον κάνω να με χτυπήσει? Κάθε φορά που προσπάθησα να τον υπονομεύσω, διατήρησε την ψυχραιμία του. Είναι ψυχρό σαν πάγος. Έλα τώρα πάνω. Έλα. Τον πάγο τον σπάμε. Ξέρεις να προκαλείς. Ε? Αυτό σχεδίασε. Λοιπόν, μπορείς ή όχι? Κοιτάξτε κύριε Δραγούμη, σε λίγες εβδομάδες παντρεύω. Και θα θέλω να μπορώ να περπατάω. Είσαι γερός οργανισμός, Πάνο. Μέχρι τότε θα έχεις Γιάννη. Αγγέλη, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να δω αν έπιασε το κόλπο. Όπως βλέπεις, έπιασε. Δεν σου άρεσε το κραγιόν μου και με οδήγησε να το βγάλω από μόνη μου. Σκοπός δεν ήταν να βγάλεις το κραγιόν μου. Αλλά... Το κόλπο ήταν να σε φέρω εδώ. Αν στο ζητούσε, δεν το έκανες. Σε παρακαλώ, μπορεί να έρθει κάποιος, αλήθεια τώρα... Δεν πρέπει να έρθει κανείς. Μα πώς το ξέρεις? Φρόντισα. Τι έγινε? Τίποτα δεν έχω. Έχω... Τίποτα. Έχω πονοκέφαλο. Πώς να αισθάνεσαι άραγε τώρα? Τώρα που πλησιάζει το τέλος της αγαπημένης σου οικογένειας. Τώρα που η κόρη που προστάτευες μια ζωή θα περάσει τα ίδια ακριβώς που πέρασε η μάνα μου. Τώρα που η αγαπημένη σου εγγονή θα πάει στη φυλακή για δεύτερη φορά. Τώρα που όλα όσα μας στέρισες θα περάσουν στα χέρια μας. Είσαι καλύτερα? Ναι. Θέλεις να πω στη Μαργαρίτα να σου φτιάξει κάτι για το στομάχι σου? Όχι. Ίσως όμως να ήταν... μια καλή ιδέα, αν μπορείς. Εντάξει. Μαργαρίτα. Ναι. Θα σε ρωτήσω. Όταν κάποιος κάνει αιμετόδη, του δίνουμε? Μια γκούπα για να με λερώσει τα χαλιά. Μα σου φερώ. Παιδί μου, για το στομάχι. Γιατί ρωτάς, πάθεις τίποτε? Όχι εγώ, η Στέλλα. Α, η Στέλλα. Μαργαρίτα, κάτι έφαγε και την πείραξε. Μα δεν που έφαγε κοκαλιά, ρε, πείραξε αντί. Αν για τον πολύ πολύ. Να κατάπιαν το σάλιον της, να εσύ είστε πολύ οξυνιά. Θα συνεχίσεις πολύ ώρα με αυτές τις βλακίες. Όχι, εντάξει.
Έλα σου πω. Με εκείνον που σου είπα, έκαμες τίποτε? Ποιο? Τον detective. Τι να κάνω ρε Μαργαρίτα. Ας με ψάξουν όσο θέλουν. Χάρη μου χρωστάνε με αυτό που έκανα. Να λύσει η Στέλλα να το εμάθεν ήδη. Τι πράγμα? Για τον πατέρα σου. Για το ποιος ήταν ο πατέρας σου. Αποκλείεται. Αλλά και έτσι να είναι, τι θες να κάνω? Να ψάξω να βρω ποιος είναι ο detective να τον σταματήσω? Ναι. Ναι. Τούτο να κάνεις. Και πού να το βρω ρε Μαργαρίτα? Μην έχεις έννοια. Ήβρα τον εγώ για σένα. Ήβρα την πάνω στο κομμωδίνο της κυρίας Ελπίδας. Τούτος πρέπει να είναι. Παρακαλώ. Δεν σου είπα. Με πήραν τηλέφωνο σήμερα πρωί-πρωί από ένα περιοδικό γιατί θέλουν να σου κάνουν συνέντευξη για το ίδρυμα. Τι να τους πω, την έχεσαι? Καλύτερο όχι ακόμα, σε λίγες μέρες. Καλά, μωρό μου. Όπως θέλεις. Μαμά, είσαι ευτυχισμένη? Ναι, αγάπη μου. Πολύ. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Κι εγώ. Όλα πάνε όπως τα θέλουμε και τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Ναι, αλλά αν μου συμβεί κάτι, θέλω να ξέρω πως θα είσαι δυνατή. Μια κουβέντα είναι αυτή, αγάπη μου. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου ξανά χωρίς εσένα. Ξέρεις, το κουβαλάω σαν βάρος όλο αυτό. Ποιο? Αυτό το ότι η ψυχολογία σου εξαρτάται από μένα. Μα δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Είσαι και εσύ, Μανούλα, και το νιώθεις αυτό. Το νιώθω όμως. Σε παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Σαν παθώ κάτι, εσύ θα αντέξεις. Ήβη, τι είναι αυτά που λες, γιατί επιμένεις? Έχει συμβεί κάτι, αγάπη μου. Ώστε έτσι, μας έχουν στήσει παγίδα. Τώρα πώς γίνεται αυτοί που είναι ήδη μέσα στη δική μας παγίδα να παγιδεύσουν εμάς? Μέχρι το βράδυ η Ήβη θα έχει συλληφθεί. Και τότε αρχίζει το δεύτερο μέρος του σχεδίου. Γιατί θα εμφανιστώ μπροστά στην Ελπίδα και θα της πω τα νέα. Αγαπημένη μου Ελπίδα, να σου συστηθώ. Είμαστε αδερφές. Από τον ίδιο πατέρα. Η μαμά έλεγε πως τα αδερφόγια μου είναι δικά σου. Δεν είναι παιδιά μου, μαμά σου έκανε λάθος. Με ψέματα, συνέχεια γυμνώσω μαζί της. Αυτό να μην το ξαναπείς σε κανέναν. Ακούς? Θα το πω. Αν το πεις, θα φροντίσω να μην ξανά τις αδέρφια σου. Θα τα στείλω στο εξωτερικό. Είσαι κακός, εσύ τη σκότωσες. Δεν τη σκότωσα, ήταν ατύχημα. Θέλουμε μόνο να υπογράψει ότι μεταβιβάζει τα πάντα σε εμάς, χωρίς όμως να το καταλάβει. Και αυτό μόνο εσύ μπορείς να το καταφέρεις. Όλα έτοιμα? Ναι. Αν εμφανιστεί κάποιος, αποκλείεται να μας ξεφύγει. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Είναι όλα υπό έλεγχο, μην ανησυχήσεις. Όχι, ανησυχώ. Γιατί από την εξέλιξη αυτής της παρακολούθησης εξαρτάται κατά πολύ το μέλλον της Ήβης. Αν δεν εμφανιστεί κανείς, σημαίνει ότι μας λέει ψέματα. Και η επόμενη σου κίνηση? Τεστ αλήθειας και ανάκριση μέχρι να σπάσει. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμη για τις αντιδράσεις της οικογένειας. Δεν θα κάνω τίποτα χωρίς την παρουσία δικηγόρου και χωρίς τη συμβουλή της αγγελίας. Δεν θα γίνει το παραμικρό λάθος. Είδες τη συνέντευξη? Ναι, κι εγώ καμαρώνω ότι... Ναι, μα είδες πόσο είναι συνήλθε. Τι? Φυσικά να βρεθούμε, βέβαια. Ναι, βέβαια, η δική σου πότε έρχεται? Α, εντάξει. Έχει τώρα εξετάσεις? Τι? Τι μου πεις? Βεβαίως, βεβαίως. Μόλις έφυγε για διακοπές, θέλω να τις φέρουμε σε επαφή, εντάξει? Εντάξει, αγάπη μου. Ευχαριστώ που πήρες. Να είσαι καλά. Ναι, 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 θα τα πούμε. Ναι. Εντάξει, εντάξει, σε φιλώ. Γεια, γεια, γεια. Κι αν απόψε δεν εμφανιστεί κανείς, αν αυτός που θα συναντήσει η Ήβη δεν τον πλησιάσει κανείς, τι θα κάνετε? Σας είπα. Μα θα τη συλλάβετε? Δεν έχω άλλη επιλογή.
Μα αν έχει συμβεί το οτιδήποτε και αυτός που το έκανε δεν έρθει. Κάθε φορά που συναντά έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει. Αν σήμερα δεν συμβεί κάτι, σημαίνει ότι μας λέει ψέματα. Δώστε της μία ευκαιρία. Δεν μπορώ. Το αποτύπωμά της στον τόπο του εγκλήματος και οι μαρτυρίες είναι αρκετές. Τι να κάνω για να σας πείσω. Φοβάμαι πως δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορώ να το ρισκάρω για να την αφήσω ελεύθερη. Ας περιμένουμε αυτή τη νύχτα και ας μην κάνουμε εικασίες. Και μιας και είστε εδώ, θα ήθελα να σας μιλήσω και για τη δική σας την υπόθεση. Μάθατε κάτι καινούριο? Έχω αρχίσει να συλλέγω στοιχεία και ονόματα από το ληξιαρχείο. Ψάχνω όλες τις γυναίκες με το όνομα Ήβη. Και τι βρήκατε? Ερευνώ κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Και ελπίζω ότι σύντομα θα μάθουμε ποια είναι η Ήβη του πορτρέτου. Και αν την εντοπίσουμε και μάθουμε το ιστορικό της, τότε μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Πώς καταφέρω και κρατιέμαι. Χριστό, προχώρα. Όλες τις θέσεις τους. Έχουμε οπτική επαφή με την Ήβη. Μόλις φύγει, ακολουθήστε την και μην τη χάσετε. Και μείνετε σε επαφή με τον τύπο. Αν κάποιος τον πλησιάσει για να τον σκοτώσει, θέλω άμεση σύλληψη. Ξέρω τι έχεις κάνει. Αθώθηκες, αλλά πρόσεχε. Σε παρακολουθώ. Αν τολμήσεις να το ξανακάνεις, θα το πληρώσεις με τη ζωή σου. Γι' αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εδώ να δείχνω. Στόχος και ήδη βγήκαν έξω. Ασφαλίστε την ήδη. Φέρτε την σε αυτοκίνητο τώρα. Κρατήστε επαφή με τον ύποπτο, μην το χάσετε από τα μάτια σας. Γι' αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εγώ να δείχνω. Και τώρα. Αν κάποιος επιτεθεί, θα τον πιάσουμε. Αν όχι. Κοίτα εγώ. Εγώ είμαι. Τι θέλετε? Θα ήθελα να μάθω. Τι είπατε στη Στέλλα για μένα? Καλόν και τούτο. Μου ζητάτε να πουλήσω την πελάτησα μου? Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Εντάξει. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Και όλοι έχουν τη τιμή τους. Και θέλετε να ξαγοράσετε τη σιωπή μου? Ναι. Πρέπει να το κάνω. Δύσκολο. Δύσκολο. Όμως θα το κάνετε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Με απειλείτε? Πάρτε το όπως θέλετε. Θα μπορούσατε να μιλήσετε και με το αφεντικό μου, αν θέλετε, να σας εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι η υπόθεση. Και ποιο είναι το αφεντικό σας?
Ο Βίκτορας Δραγούμης. Σας λέει κάτι? Δεν ξέρω. Αλλά ξέρετε, δεν θα ήθελε να διαρρεύσουν στοιχεία εις βάρος. Δεν ξέρω τι είπατε, Στέλλα, κι αν είπατε. Αλλά η έρευνα θέλω να τελειώσει εδώ. Καταλαβαίνετε. Δεν συμφέρει ούτε εμένα, ούτε εσάς. Ναι, κατάλαβα. Άρα, η υπόθεση σας έκλεισε, κυρία. Χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε επαγγελματίας. Σ' ακούω. Ο στόχος της πίνης του ασφαλής, ακολουθήσαμε το. Έχετε ανθρώπους? Ναι. Απλησιάζει κανένας, αποκλείεται να μην το δούμε. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό, τι κάνουμε τώρα? Πάμε στο τμήμα. Ναι. Εντάξει. Να επιστρέψουν όλοι στο τμήμα. Η επιχείρηση τελείωσε. Τι? Δεν εμφανίστηκε κανείς. Θα μείνει βέβαια κάποιος έξω από το σπίτι μέχρι το πρωί, αλλά... Και τώρα τι θα κάνουμε? Είναι φανερό πως κανείς δεν παρακολουθεί την Ήβη και κανείς δεν θέλει να την παγιδέψει. Κι όμως κάποιος το κάνει. Έτσι λες εσύ? Δώστε μια ευκαιρία, σας παρακαλώ. Μπορεί να έτυχε. Δεν έτυχε. Απλά η Ήβη μας κοροϊδεύει όλους. Ας περιμένουμε μέχρι το πρωί. Τουλάχιστον μέχρι το πρωί μόνο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όμως κι εσείς με πιστέψατε. Γι' αυτό και κάνατε την επιχείρηση. Σε πίστεψα και έκανα λάθος. Δηλαδή τι θα κάνετε τώρα, θα τη συλλάβετε? Δεν έχω άλλη επιλογή. Μα θα προφυλακιστεί. Ναι, και λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορείτε να τη στείλετε φυλακή. Η δική μου δουλειά δεν είναι να αποφασίσω αν θα προφυλακιστεί. Η δουλειά μου είναι να τη συλλάβω και να δώσω τα στοιχεία. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια. Όχι, σας παρακαλώ. Λυπάμαι, Ήβη, αλλά συλλαμβάνεσαι ως ύποπτη για 4 δολοφονίες και 1 εξαφάνιση. Θα μου καταστρέψετε τη ζωή. Σε λίγη ώρα έχω συνέντευξη τύπου για το ίδρυμα. Συλλαμβάνεται για 4 φόνους και 1 εξαφάνιση. Αντώνη, σε παρακαλώ. Μην αφήσεις, Αντώνη, φυλακή. Σε παρακαλώ. Είμαι κοντά σου. Σε παρακαλώ. Αντώνη! Στο υπόσχομαι. Αν κάνετε λάθος, θα τις καταστρέψετε τη ζωή. Αν θες να κάνεις κάτι, ειδοποίησε την οικογένεια. Πώς μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο? Πώς μπορώ να τους πω κάτι τέτοιο? Λυπάμαι. Την πάνε στον ανακριτή. Γιατί, πώς? Είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση γύρω από αυτόν που την παρακολουθούσε, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Δεν το πιστεύω. Αυτό που κάνετε ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Αν βρεθεί το πτώμα, θα είναι η καταδίκη της. Τι να έκανα, ρε Αντώνη? Να καλούσατε την αστυνομία να λέγατε την αλήθεια. Δεν γινόταν, δεν ήξερα αν μου έλεγε αλήθεια ή ψέματα. Ακόμα δεν ξέρω. Ούτε εσύ ξέρεις. Έτσι δεν είναι? Πάω να το πείσω τον Βίκτορα. Εσύ την ελπίδα. Φώναξε, σε παρακαλώ, την μαμά σου. Θέλω να της μιλήσω. Γιατί, τι έγινε? Φώναξε, την είπα. Εντάξει, καλά, πάω τώρα. Πάνω με ζήτησες? Ναι, ήθελα να μιλήσουμε. Ναι,
Βέβαια. Μα ήδη πού είναι, δεν ήσασταν μαζί? Ήμασταν. Πού είναι τώρα? Καλύτερα καθίστε. Γιατί πάνω, τι έγινε? Ήδη. Τη συνέλαβαν. Τι εννοείς? Ποιος τη συνέλαβε πάνω, μίλα. Θεέ μου, τι λες? Αντώνη, τέτοια ώρα, τι σημαίνει? Δεν μ' άρεσε αυτό το ύφος. Τι έγινε? Συνέλαβαν την ίδια. Αντώνη, τι σκατά μου λες, θα με τρελάνεις? Σου λέω τι έγινε. Συνέλαβαν την ίδια, αυτή τη στιγμή είναι στον ανακριτή. Σε ποιον ανακριτή, παιδί μου, τι λέτε, ποιον, πού, με τι κατηγορία? Κατηγορείται για 5 φόνους. Αντώνη, ξέρω, αλλά υπάρχουν στοιχεία. Όχι, Θεέ μου, όχι. Μαργαρίτα, κλείνω, σε παρακαλώ, λίγο νερό για τη μαμά μου. Και εκείνη δεν θα γίνεται να συμβαίνει αυτό, όχι, Θεέ μου, γιατί, γιατί. Εσύ τα έκανες όλα αυτά? Όχι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Τα στοιχεία όμως άλλα λένε. Και η υπόθεσή σου είναι πολύ σοβαρή. Πιστέψτε με, είμαι αθώα. Ξέρω την ιστορία σου. Και προχθές είδα τη συνέντευξή σου. Λυπάμαι, αλλά θα προφυλακιστείς. Όχι. Μην το κάνετε. Ήμουνα κλεισμένη 14 χρόνια σε μια φυλακή. Σας παρακαλώ, σας συγκετεύω. Τεράστιο σοκ μας προκάλεσε η σύλληψη της Ήβης Δραγούμη ως ύποπτη για τις δολοφονίες 5 ανθρώπων. Οι κατηγορίες είναι βαριές και οδηγείται στις φυλακές, ενώ η ίδια δηλώνει πως είναι αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι αθώα. Το νεαρό κορίτσι που συγκλώνησε με το δράμα του την Κύπρο έχει πρόσφατα ανακοινώσει την δημιουργία ενός κέντρου κακοποιημένων γυναικών και έχει δεχτεί τα συγχαρητήρια για το μεγάλο φιλανθρωπικό της έργο. Όπως όμως φαίνεται, αυτός ο άγγελος, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, έκρυβε και μια άλλη πιο σκοτεινή πλευρά. Αντώνη! Δεν σε περίμενα. Είναι ο Βίκτορας μέσα με την αστυνόμο Καραμανόλη. Σε παρακαλώ, πες μου ότι κάνω λάθος, σε παρακαλώ. Το πιο πιθανό, αλλά θα μας τα πει όλα η αστυνόμος. Τι εννοείς το πιο πιθανό, δηλαδή μπορεί να το έχει κάνει? Μίλησες με την Ήβη, τι σου είπε? Ότι είναι αθώα. Άρα κάνω λάθος. Με συγχωρείτε που άργησα. Τι συμβαίνει? Ο κύριος. Ο κύριος είναι ο Κωστής Μαρινάκης, δικηγόρος μου. Μάλιστα, καθίστε παρακαλώ. Κάτσε. Περιμένετε κάποιον άλλον να αρχίσουμε? Αρχίσουμε, σας παρακαλώ, να αρχίσουμε. Γιατί θα τρελαθούμε όλοι εδώ μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά τα θύματα που βλέπετε στις φωτογραφίες δολοφονήθηκαν τους τελευταίους 2 μήνες και έχουν ένα κοινό. Κατηγορήθηκαν για κακοποίηση γυναικών. Κάποιοι είναι βιαστές και άλλοι είναι σωματέμποροι. Ο τελευταίος πάνω δεξιά αγνοείται. Με συγχωρείτε. Και μόνο που βλέπω αυτές τις φάτσες δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η κόρη μου, η Ήβη, βρέθηκε έστω και σε απόσταση 20 μέτρων από αυτούς. Όχι να τους σκοτώσει. Καταλαβαίνετε πόσο τρελό ακούγεται αυτό που μας λέτε? Η κόρη μας είναι άγγελος. Αν της μιλούσατε τουλάχιστον. Της μίλησα. Την είχα προειδοποιήσει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Σε εμάς γιατί δεν μιλήσατε? Γιατί δεν είχα όλα τα στοιχεία. Δηλαδή τώρα τα έχετε? Ναι. Τώρα τα έχω. Ωραία. Μπορούμε να τα ακούσουμε και μέσα αυτά τα στοιχεία? Πάνω, μίλα, πες μου, τι κάψατε εκείνο το βράδυ? Ηρέμησε, γιατί φαινόμαστε σαν ύποπτοι, το καταλαβαίνεις αυτό? Εντάξει, θα ηρεμήσω. Μίλα. Η αδερφή σου μάζευε φωτογραφίες ανδρών που κακοποιούσαν γυναίκες. Πήγαινε, τους έβρισκε για να τους προειδοποιήσει να σταματήσουν και μετά... Μετά τι? Μετά βρισκόντουσαν νεκροί. Κάποιος τους σκότωνε. Τι λες? Το κουτί που κάψαμε περιείχε τις φωτογραφίες αυτών των ανδρών. Για να μην τις βρει αστυνομία. Ακριβώς, γι' αυτό δεν μπορούσε να σου πει κάτι. Πες μου, με το χέρι στην καρδιά, εσύ πιστεύεις ότι το έκανε? Πες μου, ναι ή όχι.
Όχι, πιστεύω πως είναι αθώα. Τότε γιατί τη βάζω φυλακή για κάτι που δεν έχει κάνει? Δεν ξέρω, ηρέμησε, κάνε λίγη υπομονή και θα μάθουμε. Θεέ μου, ο πατέρας μου κατηγορείται για το φόνο του Σημεωνίδη. Ήδη για τόσους φόνους πώς φτάσαμε ως εδώ. Έδερνε τη γυναίκα του. Τον πυροβόλησαν με όπλο έξω από το σπίτι του. Η γυναίκα του μας περιέγραψε μια κοπέλα που έμοιαζε στην Ήβη. Έμοιαζε. Μοιάζεστε. Με δύο σφαίρες, από το ίδιο όπλο, μέρα μεσημέρι σε καμπαρέ. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε από τις κάμερες ασφαλείας και μάρτυρες την είδαν να βγαίνει. Αυτός ήταν σωματέμπορος, ιδιοκτήτης άλλου καμπαρέ, στο οποίο εγώ η ίδια συνάντησα την Ήβη πριν μερικές μέρες και της μίλησα. Σε καμπαρέ! Είδατε την κόρη μας σε καμπαρέ και δεν μας είπατε τίποτα! Δεν σας το είπα, γιατί η ίδια πολύ έξυπνα με εξομολογήθηκε ότι πήγε εκεί για να βρει γυναικεία συντροφιά. Μου ζήτησε τη διακριτικότητά μου και να μην την εκθέσω. Κι εγώ την πίστεψα. Θέλετε να πείτε ότι η κόρη μου είναι... Δεν ξέρω αν είναι. Πάντως, το χρησιμοποίησε για να σταματήσω να την παρακολουθώ. Ελπίδα, σε καλά, παιδί μου. Λίγο νερό, παρακαλώ. Ελπίδα. Έζησε για 14 χρόνια φυλακισμένη σε ένα υπόγειο και τώρα ετοιμάζεται να περάσει την υπόλοιπη της ζωής στη φυλακή. Τα καταφέραμε. Υπήρχε περίπτωση να μην τα καταφέρουμε? Όχι βέβαια, αλλά μας πήρε καιρό. Τώρα? Τώρα διορθώσαμε το λάθος που έκανα πυροσβέστης. Και δεν την γλιτώνει πια τίποτα. Και με την ελπίδα σε κατάσταση τρέλας θα μπορέσουν να τη βάλουν να υπογράψει τα πάντα. Και μετά θα γίνει μεγάλη αποκάλυψη. Γεια σου, Ελπίδα. Είμαι η αδερφή σου. Η μικρή αδερφή σου. Η Δόμνα. Έπειτα από τις δικές σου εξομολογήσεις, έχω να σου πω κι εγώ κάποια πράγματα. Σ' ακούω. Ξέρω τα πάντα για σένα. Δηλαδή, όχι τα πάντα, αλλά αρκετά. Όπως? Ξέρω ποιος ήταν ο πατέρας σου. Ο πατέρας μου. Και εσύ ήξερες, έτσι δεν είναι? Την αλήθεια, όχι άλλα ψέματα. Μετά από έρευνα που έκανα για να τον βρω, ναι, έμαθα. Ήξερες ότι κρατούσε την Ήβη στο υπόγειο? Όχι, αλλά μετά άρχισα να το υποψιάζομαι. Και όταν έμαθες, τι έκανες? Πες μου, τι έκανες? Αυτό που έπρεπε. Τι, ειδοποίησες την αστυνομία? Θα το έκανα αν δεν με είχε προλάβει η φωτιά. Μήπως εσύ έβαλες τη φωτιά? Όχι. Δεν έσωσες την Ήβη τυχαία, ήξερες? Σημασία έχει ότι την έσωσα, Στέλλα. Και μαζί έσωσες και το μωρό. Που αλήθεια, τι σου είναι αυτό το μωρό, αν είσαι γιος του Κατσιά? Θεέ μου, τώρα εξηγούνται όλα. Η μανία που είχες για το μωρό, η αιμονή σου για την Ήβη. Σταμάτα. Δεν μπορώ να σταματήσω. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Δεν μπορούμε αυτά να τα πούμε στο σπίτι? Σε παρακαλώ. Αυτός ο οδηγός ταξί αγνοείται εδώ και ένα μήνα. Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε ερημική περιοχή, αλλά αυτός πουθενά. Οι συνάδελφοί του στην πιάτσα αναγνώρισαν την Ήβη ως την τελευταία του πελάτησα. Και πιστεύετε ότι είναι νεκρό? Τι κάνεις, βρε, φορτώσετε κάποιο έγκλημα που έχει γίνει στο νησί? Και έρχομαι τώρα και στο τελευταίο θύμα και το πιο κρίσιμο. Στο παγκάκι που βρέθηκε νεκρός εντοπίστηκε αποτύπωμα της Ήβης. Τι λέτε, δεν μπορεί! Θα κάνετε λάθος, καταλαβαίνετε! Δεν μπορεί η κόρη μου να έχει σχέση με όλα αυτά! Κάνετε λάθος! Ελπίδα! Τι θέλω να μιλήσω στο παιδί μου, θέλω να ακούσω τι έχει να πει για όλα αυτά! Θέλω να τη δω!
δεν αρνήθηκε ότι ήρθε σε επαφή με τα θύματα. Συγγνώμη. Είπε ότι τα συναντούσε για να τους πει να σταματήσουν αυτό που κάνουν, αλλά έφευγε χωρίς να τους κάνει κακό. Πάρτε με κοντά της. Σας παρακαλώ, σας συγκεντρεύω, πάρτε με κοντά της. Εντάξει. Πάμε, πρέπει να μιλήσουμε. Αν αυτή τη στιγμή η Ήβη βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, είναι γιατί έκανες ένα πολύ μεγάλο λάθος. Τι έκανα? Μιλάω για τον ταξιτζή. Το χειρίστηκες τόσο λάθος που μπορεί να αποδειχθεί ολέθριο. Σου το είπε η Ήβη αυτό? Ναι. Δεν ήταν λάθος. Ήταν. Και μάλιστα τόσο μεγάλο που μπορεί να κρίνει τη ζωή της. Εσύ δηλαδή τι θα έκανες στη θέση μου? Θα πήγαινα στην αστυνομία. Ακόμα κι αν υποψιαζόσουν ότι αυτή είχε κάνει όλους τους φόνους. Την υποψιαζόσουν? Γιατί? Γιατί στον πρώτο φόνο ήδη με έχει αφήσει να περιμένω στο αμάξι για να συναντήσει δήθεν κάποιον εκδότη. Ήμασταν 3 τετράγωνα μακριά από το συμβάν. Στη δεύτερη δολοφονία ήμασταν πάλι πολύ κοντά. Εκείνη τη φορά είχε πάει να συναντήσει πάλι δήθεν κάποιον δικηγόρο για το ίδρυμα. Και δεν αναρωτήθηκες? Εννοείται πως αναρωτήθηκα. Και όταν άρχισα να τη ρωτάω τι γίνεται, μου τα αρνήθηκε όλα. Όμως όταν χρειάστηκε τη βοήθειά μου και με πήρε τηλέφωνο, δεν ήξερα να την εμπιστέψω. Όταν πήγαμε εκεί, ο Θαρύβας ήταν νεκρός και δεν τον είχε βρει κανείς. Και σου είπε ότι πήγε να την πιάσει? Ναι. Ότι την κυνήγησε, την έριξε στο δρόμο και αυτή αναγκάστηκε να το χτυπήσει γιατί φοβήθηκε για τη ζωή της. Όταν όμως πήγα εγώ, ο Ταρίφας ήταν μέσα στο ταξί. Και η Ήβη μου είπε ότι τον έβαλε εκείνη στο τιμόνι για να φανεί ότι ήταν ατύχημα. Εσύ λοιπόν, θα πήγαινες στην αστυνομία? Έκανα εγώ. Του συναντούσα, αλλά δεν του σκότωσα. Στορκίζομαι. Το ξέρω, αγάπη μου. Εγώ το ξέρω, το ξέρω. Σε παρακαλώ, μην με αφήσει εδώ μέσα. Ηρέμησε, μωρό μου, έλα στην αγκαλιά μου, αγάπη μου. Γιατί, αγάπη μου, γιατί μου λέγες ψέματα, γιατί μου έλεγες ότι συναντάς αυτό το αγόρι, γιατί δεν μου έλεγες την αλήθεια? Εγώ έπρεπε να ξέρω, Ήβη μου, έπρεπε να ξέρω. Με παγίδεψαν. Πιστεύεις ότι κάποιος το έκανε επίτηδες? Είμαι σίγουρη. Γιατί, αγάπη μου, να το κάνει, γιατί και ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Όμως κάποιος με παρακολουθούσε και σκότωνε όποιον συναντούσε. Ήβη μου, αν υπάρχει αυτός ο κάποιος που λες, θα τον βρούμε. Στορκίζομαι. Δεν θα αφήσω κανένα να σε ξαναπάρει από τη ζωή μου, αγάπη μου. Βρε, βρε. Τι κάνεις, Φωνιά? Αποφάσισες να εμφανιστείς? Καιρός ήταν. Εγώ το μόνο που θυμάμαι από την τελευταία φορά ήταν που κάποιος με χτύπησε ύπουλα. Μη ρωτάς εμένα, εγώ δεν είδα τίποτα. Σε ψάχνει ο Βίκτορας. Εμένα, τι με θέλει? Θέλει να ομολογήσεις ότι σε έκανες το φόνο του Σημενίδη. Και να το ομολογήσω εγώ, στοιχεία δεν πρόκειται να βρει, οπότε πες να το ξεχάσει. Γιατί κάνεις μια επίσκεψη? Θα χαρεί να σε δω. Πες του να μην ανησυχεί. Θα εμφανιστώ μπροστά του πολύ σύντομα. Και θα το κάνω με τέτοιο τρόπο που θα του σηκωθεί η τρίχα. Δηλαδή πώς? Θα εμφανιστώ κάπου που δεν περιμένει να με δει. Τι γρίφος είναι πάλι αυτός? Απλά πες του το. Μου έχουν λείψει τρέλες που κάναμε μαζί. Κάτω τα χέρια σου, ήρθα να τα κόψω. Αυτά που ήξερες τέλειωσα. Μάνο, το πτώμα δεν πρέπει να βρεθεί. Δηλαδή τώρα τι μου προτείνεις? Να πάω να ξεθάψω το πτώμα, να το φορτώσω στα μάξι μου και να πάω να το θάψω αλλού?
Πες μου αυτό που λες. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Εσύ. Εσύ θα κάνεις κάτι τέτοιο. Για να σωθεί η Ήβη θα έκανα τα πάντα. Ακόμα κι αν είναι ένοχη. Τι εννοείς, γιατί πιστεύεις ότι είναι ένοχη. Άσε τι πιστεύω εγώ, εσύ τι πιστεύεις. Δεν ξέρω. Εντάξει, αποφάσισε πρώτα τι πιστεύεις. Και αν επιμένεις ακόμα, εγώ είμαι μέσα. Πάμε μαζί και το παίρνουμε από εκεί πριν το βρει κάποιος.